Είναι ακόμα ένα από τους κριτήρες της και εσύ πάντα μπροστά και παρόν. Η εθνική είναι πάρα πολλά πάντα για μας. Για μας είναι πολύ σημαντικό να κρίνουμε το παρόν μας και να δούμε το καλύτερο μας αυτό το αγωνισμό με την μεταγή την άλλη της εθνικής. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά ερχόμενοι και μετά την κλίση της εθνικής ομάδας ερχόμενοι προς τα πολιτήρια νιώθουμε ήδη την ομάδα ευγενικά μας. Και θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντική η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και στις μεγάλες μας λίγο παιχνίδι ότι έχουμε αυτή την διατόνη στην Πορτογαλία, στην Πορτογαλία, σε ένα λίγο το οποίο έχουμε αναμένει την αρχή από τους πράθυνους και θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας δώσει ευκαιρία να κάνει μια πρόβα για το επίσημο εναντίον του Ιταλικά, στο οποίο είμαστε θεωρητικά φαβοροί, λίγες φορές και οι ομάδες είναι φαβοροί σε αυτή την πρόβα. Πόσο σημαντικά είναι αυτό το παιχνίδι για τεράστιους αντιπάλους όπως η Πορτογαλία ή το κάνει όπως θέλει. Νομίζω ότι και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σαν ομάδα υπάρχουν άλλα κίνητρα να δείξεις ρύθμιση και σε υψηλό επίπεδο παιχνίδια. Θεωρώ ότι αυτή η εθνική ομάδα της Κύπρου που έχει κατάλαβει πάρα πολύ πολύ γερή από τους παιχνιστές. Θα έβλεπα έτσι γύρω μου στα παιχνίδια και τον έχω τη συνήθεια στο κοινό για να δέχει την εθνική ομάδα. Και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο σχολείο. Σίγουρα επαγγελματικά περνάω για να γίνω αξιοποιητικό. Είναι ένα σχολείο που προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ένα στατιστικά διοργάνωση τη Ευρωπαϊκού και του Ευρωπαϊκού. Είναι δύσκολο να το γνωρίσουμε, αλλά αυτό είναι το μόνιμο, αυτή είναι η προδοσία. Θεωρώ ότι από χρόνο σε χρόνο υπάρχει μια σταθερή βελτίωση και σε βάθος χρόνου πρέπει να. Βέβαια, αυτή η εθνική ομάδα της Κύπρου να καταφέρει μια μέρα πέσει σε τελικά ένα Euro, ένα παγκόσμιο. Μακάρι, αν προλάβουμε εμείς